Από την μέχρι τώρα συζήτηση στις επιτροπές αναδείχθηκαν εκτός των άλλων οι συνέπειες της απελευθέρωσης συνολικά των μεταφορών καθώς και του νομοθετικού πλαισίου που την υλοποιεί. Η ιδιωτικοποίηση των αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών εν προκειμένου είναι σαφές ότι κυριαρχεί το μέγιστο κέρδος. Ο στόχος αυτός είναι που υπονομεύει και την ασφάλεια των μεταφορών. Ο νόμος 4757 του 20 με τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των ΗΠΑ και ΑΠΑ φαίνεται ότι έχουν αρνητικές συνέπειες στον έλεγχο και τη λειτουργία των αεροδρομίων, στην απόδοση ευθυνών όπως επισημάνθηκε και στην Επιτροπή με τους φορείς για το συμβάν στην Κέρκυρα και την προσπάθεια της Fraport για παρεμπόδιση και συγκάλυψη. Αυτές οι πλευρές, όσο και αν θεωρείται ότι δεν συνδέονται με το νομοσχέδιο που αφορά τη διερεύνηση, είναι καθοριστικές για την πρόληψη που είναι η κύρια, η σημαντική πλευρά που μπορεί να συμβάλλει στην αποτροπή ατυχημάτων για να μην φτάνεις στη διερεύνηση, δηλαδή στο ατύχημα, στο δυστύχημα. Είναι γνωστό ότι όλες οι χώρες που έχουν αεροπορική δραστηριότητα είναι υποχρεωμένες να ιδρύσουν επιτροπή διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων ή να εκχωρήσουν αυτήν την υποχρέωση σε επιτροπή άλλης χώρας όπως είναι υποχρεωμένη. Επιβάλλεται λοιπόν αυτό από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας. Ο τρόπος λειτουργίας αλλά και οι μέθοδες διερεύνησης προβλέπονται λεπτομερώς από αυτούς τους οργανισμούς με στόχο να αποτρέψει νέα ατυχήματα, δυστυχήματα. Στα Μητρώα αεροσκαφών της χώρας μας είναι εγγεγραμμένα περίπου 400 αεροσκάφη και αρκετές αθλητικές τυπικές κατασκευές, ελεξίπτωτα πλαγιάς, παραπέντε, αερόστατα και άλλα, δεν έχουν συμπεριληφθεί τα ντρόουν που η ανάπτυξή τους απαιτεί κανόνες ασφάλειας της λειτουργίας τους. Στη χώρα μας η Επιτροπή Διερεύνησης της Ασφάλειας Πτήσεων ουσιαστικά λειτουργήσε μετά το δυστύχημα του Falcon, του κυβερνητικού αεροσκάφους. Η στελέχωσή της ήταν πάντα προβληματική, με ελλείψεις σε έμπειρο προσωπικό και η διοίκηση, ο πρόεδρος, ο ΔΣ, διορισμένη με βέβαια να βαραίνουν τα πολιτικά κριτήρια. Για μας η ασφάλεια των επιβατών και εργαζομένων είναι ζήτημα αρχής. Στηρίζουμε τη θέση για στελέχωση της Επιτροπής με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό και την παροχή όλων των αναγκαίων μέσων, αλλά και αξιοπρεπή μισθό και περιβάλλον εργασίας για να μπορούν να επιτελούν το σημαντικό έργο της διερεύνησης που βέβαια στοχεύει στην μεγαλύτερη ασφάλεια. Από τη μέχρι τώρα λειτουργία, τι προκύπτει? Προκύπτει ότι η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων λειτουργούσε με ελάχιστους διερευνητές, χωρίς κάλυψη δαπάνων μετακίνησης και με μικρές αποδοχές. Και έτσι εκκρεμεί, όπως είναι γνωστό, η διερεύνηση πάνω από 100 περιστατικών συμβάντων, δυστυχημάτων και ατυχημάτων. Από τα άρθρα του νομοσχεδίου φαίνεται ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις των ασφαλιστικών εταιριών που απαιτούν πορίσματα για τα στατικά τους ρίσκα. Όμως διαπιστώνεται επίσης ότι η πρόθεση δεν είναι η ασφάλεια των μεταφορών. Όπως αναφέρεται και στο σκοπό του νομοσχεδίου, εφαρμόζει τον κανονισμό 996 του 10 και την οδηγία 2016/798 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα της αεροπορικής ασφάλειας μπαίνει στη λογική του κόστους και ωφέλους. Η ασφάλεια θα εξαρτάται από την εκτίμηση των κινδύνων. Προβλέπεται η ευελιξία στην κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας, η κατάργηση των κανονιστικών ρυθμίσεων που δυσχεραίνουν την επιχειρηματικότητα με υπερβολικά περιοριστικές απαιτήσεις και πολύπλοκες, χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες. Οι κανόνες ασφάλειας σύμφωνα με τους νέους κανόνες δεν πρέπει να μειώνουν την ανταγωνιστικότητα. Υποτάσσεται η αεροπορική ασφάλεια στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων για μεγαλύτερη κερδοφορία. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγία της οποίας ενσωματώνεται στο παρόν νομοσχέδιο, αντιμετωπίζει την υγεία και την ασφάλεια κάτω από το πρίσμα της διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και όλα αυτά τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί και ενισχύουν την κερδοφορία των ομίλων.
Αυτό είναι το κίνητο της παραγωγής, τον καπιταλισμό και επιτυχάνεται με την αύξηση του βαθμού της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, τη μείωση των δαπανών των καπιταλιστών και του κράτους τους και για την ασφάλεια συνολικά της υγείας των επιβατών και των εργαζομένων. Η πρόληψη λοιπόν σε αυτό το σύστημα είναι σε αντίθεση με το σιδερένιο νόμο του κέρδους και όσο βαθαίνει η εκμετάλλευση, όσο οξύνονται οι ανταγωνισμοί και οι αντιθέσεις, τόσο η πρόληψη θα μειώνεται και τα ατυχήματα θα περισσεύουν με θύματα εργαζόμενους συνολικά. Αυτές οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στις οδηγίες, στους κανονισμούς, δεν υπηρετούν την ασφαλεία, υπηρετούν τους μονοπωλιακούς ομίλους. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που ψηφίσατε όλοι σας για τα λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει ότι η ικανότητα να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στο Κοινοβούλιο επιχειρηματολογώντας τα λόμπι αποτελεί ζωτικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Αυτές είναι οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί τελικά τις καταλήγουν, τις αποφασίζουν και τις επιβάλλουν συνολικά στα κράτη-μέλη οι επιχειρηματικοί όμιλοι, τα μονοπόλια, με τα διάφορα λόμπι που λειτουργούν. Αυτές οι αποφάσεις οδήγησαν τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα σε επιδείνωση της θέσης τους για να ενισχύεται ακριβώς η κερδοφορία. Στα πλαίσια της κυριαρχίας των μονοπωλιακών ομίλων αποκρύπτεται ή μειώνεται η ευθύνη τους μεταφέροντας την ευθύνη για τα ατυχήματα ή τα δυστυχήματα σε ανθρώπινο λάθος, δηλαδή στους εργαζόμενους. Ενσωματώνεται την Επιτροπή για τη Διερεύνηση των Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων στον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, η οποία θα λειτουργεί με εξωτερικούς συνεργάτες. Με το παρόνομο σχέδιο προσαρμόζεται πλήρως την ελληνική νομοθεσία στην οδηγία 2016/798 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωσε την απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών και την παράδοσή τους στους επιχειρηματικούς ομίλους. Αφαίρεσε τα τελευταία εμπόδια για τη διασύνδεση του σιδηροδρομικού μεταφορικού έργου στα κράτη-μέλη. Ολοκλήρωσε τον τεμαχισμό του σιδηροδρομικού μεταφορικού έργου, διαχωρίζοντας το δίκτυο των υποδομών, το οποίο παρέμεινε στο κράτος από το κερδοφόρο μεταφορικό έργο που παραδόθηκε στους επιχειρηματικούς ομίλους και λειτουργεί με αυτούς τους όρους και τους στόχους του κέρδους. Εναρμονίζει τα πλαίσια κάθε χώρας υπό τον Οργανισμό των Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα εκδίδει και τα ευνοησιακά πιστοποιητικά ασφάλειας παραμερίζοντας αυτά των κρατών μελών. Οι εργαζόμενοι όπως και οι επιβάτες ζουν τα καλά της απελευθέρωσης ήδη και της ιδιωτικοποίησης. Οι εργαζόμενοι είναι αντιμέτωποι με την ιδιωτικοποίηση που μεταφράζεται σε 28 με 29 μέρες δουλειά το μήνα με ελάχιστα ρεπό και με τις καθημερινές ώρες δουλειάς να φτάνουν τις 11. Αυτός δεν είναι όρος για ατυχήματα. Θυμίζουμε ότι το 2019 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θεσμοθετήθηκε η διαθέτηση με συνεχόμενη εργασία 9 ημερών και δεν καταργήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η συσσωρευμένη κόπωση των εργαζομένων στρώνει το έδαφος για ατυχήματα. Επιπρόσθετα, πολλές φορές οι εργαζόμενοι καλούνται να κάνουν εργασίες που δεν αφορούν το αντικείμενό τους και χωρίς να έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση και εκπαίδευση. Με ό,τι σημαίνει αυτό συνολικότερα για το ζήτημα της ασφάλειας. Όπως και ο μηχανολογικός εξοπλισμός δεν συντηρείται, διότι δεν ελέγχεται σωστά. Επίσης, σοβαρή είναι η κατάσταση και στο δίκτυο και τη σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ. Τεράστιους κινδύνους εγκυμονεί η μη τήρηση κανονισμών ασφάλειας, λειτουργίας και κυκλοφορίας των αμαξοστοιχειών. Ενεκτικά, η ομάδα επισκευής γραμμής που είναι σε λειτουργία και πρέπει να αποτελείται από 5 άτομα, πολλές φορές είναι μόνο με 2 ή ακόμα και με 1. Ακόμα δεν τηρούνται οι απαραίτητοι χρόνοι ή μπορεί να γίνονται εργασίες σε ένα ηλεκτροδοτούμενο δίκτυο χωρίς διακοπή ρεύματος. Χαρακτηριστική είναι επίσης η έλλειψη σηματοδότησης, όπως για παράδειγμα στο κομμάτι της γραμμής η νόητη τυθωρέας που έγινε το ατύχημα με τους 20 ανθρώπους που τραυματίστηκαν την περίοδο των χιονοπτώσεων το 2022. Εκκρεμεί επίσης εδώ και πολλά χρόνια η συνολική εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας. Όλα αυτά είναι σοβαρά ζητήματα που δεν μπορούν να αγνοηθούν για το θέμα της ασφάλειας, της πρόληψης συνολικά. Για μας προέχουν όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να μην γίνεται το ατύχημα ή το δυστύχημα. Και τέτοια μέτρα δεν παίρνονται.
Κανείς δεν έχει την άποψη ότι δεν πρέπει να διερευνούνται τα ατυχήματα. Το ερώτημα όμως είναι, το θέσαμε και στις προηγούμενες επιτροπές, από τη διαρεύνηση ευθύνες θα αποδίδονται σε αυτό που πραγματικά τις έχει? Δυστυχώς όχι. Να τι αναφέρεται και στο άρθρο 32. Οι συστάσεις ασφάλειας δεν συνιστούν τεκμήριο υπαιτιότητας ή ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος. Πόσες διερευνήσεις αλήθεια κατέληξαν στο συμπέρασμα για ευθύνες των εταιριών είτε κατασκευής είτε διαχείρισης? Τι σημαίνει αλήθεια εχημήθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρριτα? Δεν σημαίνει αποσιώπηση. Αν δούμε πόσα εργοδοτικά εγκλήματα είναι ατιμόρυτα, θα καταλάβουμε και το μέγεθος της βαρβαρότητας αυτού του συστήματος. 2.000 νεκροί εργάτες τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε ούτε σε πόλεμο. Και κανείς εργοδότης δεν τιμωρήθηκε. Η συγκάλυψη είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Το συμπέρασμα από κάθε διερεύνηση υποτιθέμενη είναι αιτία ανθρώπινο λάθος. Αυτός είναι ο κανόνας. Με βάση όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το νομοσχέδιο δεν προσφέρει αυτό που χρειάζεται, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια των μεταφορών, ακόμη παραπέρα να αποφεύγονται τα ατυχήματα, τα δυστυχήματα. Ως ΚΚΕ, με όλα αυτά πιστεύουμε ότι θα τοποθετηθούμε και αύριο στην Ολομέλεια για επί της αρχής αλλά και επί των άρθρων, και μάλλον αρνητικά.